Παγκόσμια ημέρα λοιπόν παιδικού βιβλίου την προηγούμενη Παρασκευή. Θα συναντήσουμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννου εδώ στο Ηράκλειο, την κυρία Δέσποινα Μαραγκάκη. Κυρία Μαραγκάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω για ακόμα μία φορά. Καλησπέρα σας. Και έχετε και μία έτσι δραστήρια δομή βιβλιοθήκης εκεί στην περιοχή σας. Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω πόσο έντονο είναι άραγε το ενδιαφέρον μικρών παιδιών να διαβάσουν εξωσχολικά κατά κάποιο τρόπο βιβλία μέσα σε μία περίοδο πανδημίας. Ναι, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που πραγματικά δυσκολεύονται με τη διαδικτυακή διδασκαλία, τη διαδικτυακή εκπαίδευση, ναι. Καταφεύγουν πάρα πολλά, το έχουμε δει, το έχουμε σημειώσει αυτό, πάρα πολλά παιδιά, παιδιά δημοτικού και ηλικίου, στην ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, στην καταφυγή δηλαδή, στο βιβλίο τελικά. Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε παραπάνω ασχόλησή τους με τα... Ναι. Με τα βιβλία, με την ανάγνωση. Με τα τάμπλετ. Και τώρα βλέπουμε ότι γυρνάνε πάλι σε αυτό, στο φυσικό βιβλίο. Σωστά. Σε μια περίοδο πανδημίας λοιπόν, έχουν την τηλεκπαίδευση τα παιδιά, αλλά έχουν και τον ελεύθερο χρόνο μέσα στο σπίτι λόγω των περιορισμών που στρέφονται στο παιδικό βιβλίο, που στρέφονται στα βιβλία. Και θέλω να σας ρωτήσω, ο ρόλος των βιβλιοθηκών σε αυτές τις συγκυρίες, σε αυτές τις περιόδους, πόσο σημαντικός είναι? Θεωρώ πολύ σημαντικός και αυτό το έχει δείξει και η δράση των βιβλιοθηκών σε αυτή την εποχή. Δηλαδή, όσες βιβλιοθήκες έμειναν ανοιχτές, όσες δανειστικές βιβλιοθήκες έμειναν ανοιχτές, λειτουργήσαν. Και το βλέπουμε αυτό και από τη δική μας βιβλιοθήκη. Η οποία παρέμεινε ανοιχτή. Όπου υπάρχει έντονη δράση. Παρακαλώ. Η οποία παρέμεινε ανοιχτή. Παρέμεινε ανοιχτή υπό προϋποθέσεις όμως. Ναι. Δηλαδή, η συνάντηση με τον διαδικαστή προ συνεννόηση. Επίσης, τα που έρχονται τίθενται σε υπομόνωση και μπαίνουν πάλι στις θέσεις τους μετά από κάποιες μέρες. Δηλαδή, τηρούνται τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, ναι. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να δανειστούν βιβλία οι κάτοικοι και όλοι όσοι γνωρίζουν για τη δράση της βιβλιοθήκης. Δηλαδή, κυρία Μαραγκάκη, ο δανεισμός βιβλίων... Και για τη βιβλιοθήκη, βέβαια. Ο δανεισμός βιβλίων από τη βιβλιοθήκη σας έχει αυξηθεί σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία? Δεν θα έλεγα ότι έχει αυξηθεί. Είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Αυτό που έχει αυξηθεί είναι οι δωρεές σε βιβλία. Ίσως έχει ο κόσμος τώρα το χρόνο να ασχοληθεί και να ξεκαθαρίσει λίγο τις βιβλιοθήκες του. Πάντως έχουμε εισρωή δωρεών βιβλίων στη βιβλιοθήκη. Αλλά ο δανεισμός έχει παραμείνει σταθερός. Ενδιαφέρονται δηλαδή, γιατί δεν είναι και απλό, είναι μια καινούργια βιβλιοθήκη. Δεν είναι και εύκολο, δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Οπότε βλέπουμε δηλαδή ενδιαφέρον για να τη γνωρίσουν, να δανειστούν και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό το ότι έχει παραμείνει σε αυτό το επίπεδο. Πόσους τίτλους βιβλίων φιλοξενείτε? Περίπου 5.000 τίτλους. 5.000 και πόσα χρόνια λειτουργεί? 5.000 τίτλους και έχουμε... Είναι ένας χρόνος. 5.000 τίτλοι βιβλίων λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο. Αν κάποιος θέλει, έχουμε για αυτή την καθυστέρηση. Αν κάποιος θέλει να σας γνωρίσει, ποιος τρόπος υπάρχει, με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας? Ουσιαστικά έχουμε δώσει κάποια τηλέφωνα των εθελοντών, γιατί είναι 5 εθελόντριες που ασχολούνται συστηματικά με τη βιβλιοθήκη. Έχουμε δώσει τα τηλέφωνά τους, ναι. Και τις καλούν και κλείνουν κάποιο ραντεβού και συναντιούνται για να πάρουν βιβλία ενδιαφερόμενοι. Δεν έχουμε βγάλει στον αέρα κάποιο
τηλέφωνο συγκεκριμένο, γιατί τώρα λόγω της πανδημίας υπάρχει αυτός ο περιορισμός και δεν θέλουμε να το ανοίξουμε πολύ. Δεν ξέρω, όποιος ενδιαφέρεται μπορώ να δώσω και το δικό μου τηλέφωνο και μετά μέσω εμένα να γίνει και η συνεννόηση με τις εθελόντριες που ασχολούνται. Βέβαια, 5.000 βιβλία. Για να μπορούμε να δώσουμε το τηλέφωνο σας. Είναι εφικτό? Βεβαίως. Μπορώ να τα... Αν θέλετε, είναι το 6947 ναι. 409383. Βέβαια. Να σας καλέσουν προκειμένου είτε να δωρήσουν βιβλία, είτε να δανειστούν βιβλία. Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της βιβλιοθήκης αφιερώσει στο παιδικό βιβλίο, στην παιδική ναι. λογοτεχνία, στην εφηβική λογοτεχνία. Και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Μάλιστα. Καθώς επίσης και διοργανώσαμε και δράσεις πολλές τότε που μπορούσαμε. Υπάρχει παιδική λέσχη ανάγνωσης που δραστηριοποιήθηκε πριν από ένα χρόνο και λίγο μέσα στην πανδημία, αλλά ήταν λίγο τα πράγματα δύσκολα για να συνεχίσει. Και λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων έχουμε. Αλλά όλα αυτά έχουν ανασταλεί και περιμένουμε να ανοίξουν τα μέτρα και να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούμε όπως θέλουμε. Κυρία Μαραγκάκη, να εξελίξουμε τη δραστηριότητα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Πολλά μπράβο για τις δράσεις σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.